Είναι η στιγμή που ο 40χρονος Παλαιστίνιος πέφτει στην αγκαλιά της συζύγου του και των τριών ανήλικων παιδιών του, που μέχρι εκείνη την ώρα με κομμένη την ανάσα τον παρακολουθούν με ένα μπουκάλι έφλεκτο υγρό στα χέρια να απειλεί να αυτοπυρποληθεί. Να πείτε κάτω από κάποια στέγη. Και δεν λέω είναι δύσκολες στιγμές όταν είσαι να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Προσπαθούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες καταστάσεις πολλές φορές. Το έκανε βαρύ πάντως η παρουσία των παιδιών, έτσι. Σίγουρα ήταν ένα περιστατικό ιδιαίτερης βαρύτητας. Η ανακούφιση είναι εμφανής και για τον κόσμο που βρίσκεται στην πλατεία Κορνάρου και επί μια μισή ώρα παρακολουθεί με αγωνία την επιχείρηση των αρχών να μεταπίσουν τον Παλαιστίνιο που από την πρώτη στιγμή λέει ότι ήταν ωφελούμενος του προγράμματος της ύπατης αρμοστίας, αλλά πλέον του ζητούν να φύγει από το σπίτι που διέμενε. Δυσάρεστα είναι. Τι να πεις, τίποτα. Και τα παιδάκια από κάτω. Και τα παιδάκια κλαίγανε όλα αυτά. Χαμός, τι να κάνεις. Είναι η απελπισία του ανθρώπου αυτή. Είναι. Έχοντας πλέον τα παιδιά του στην αγκαλιά του, ο 40χρονος απομακρύνεται με όχημα της αστυνομίας, ενώ από το σημείο αποχωρούν και τα οχήματα αλλά και τα πληρώματα της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ που είχαν σπεύσει από νωρίς προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, όποια και αν ήταν η κατάληξή του. Ήμασταν σε ετοιμότητα έτσι ώστε σε περίπτωση που προχωρούσε στην απειλή του συμπολίτη μας να επέμβουμε άμεσα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να επέμβουμε μετά από διαπραγματεύσεις. Αυτός που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί, κατέβηκε από το σημείο που είχε ανέβει και τον παρέλαβε η αστυνομία. Αυτό λέει δεν είχε δουλειά, άκουσα και λέγανε εκεί πέρα και ήθελε εργασία γι' αυτό. Εργασία θέλουν όλος ο κόσμος. Ποιος έχει λεφτά, έτσι που έχουμε καταντήσει, κανείς δεν έχει. Είναι όμως αυτό η λύση. Η λύση είναι αυτή. Η λύση δεν είναι αυτή. Δηλαδή κράτησε ένα μπουκάλι βενζίνα να το βάλει να καεί. Να ξεκαθαρίσει τα τρία παιδιά είχε, τέσσερα πόσα ήταν από κάτω και κλαίγανε. Δεν την βλέπω για λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα Εστία της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ο 40χρονος ήρθε με την οικογένειά του από την Παλαιστίνη και ήταν μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο ωφελούμενος του προγράμματος. Οικειοθελώς και ενώ ήταν ενταγμένος στο πρόγραμμα, έφυγε μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του τον περασμένο Οκτώβρη για να αναζητήσουν την τύχη του στο Βέλγιο και έχασαν τα δικαιώματα του προγράμματος. Καθώς επέστρεψαν, ζήτησαν ξανά να ενταχθούν στο πρόγραμμα, όμως αυτό δεν ήταν εφικτό.